Το σκριτό μπλαζέ. Τελείως μπαναλιτέ. Μ' αυτό το σκριτό ξέρω. Τα υποχαριστικά. Στα λέω αυτά φιλικά. Να τα θυμάσαι μετά. Στα αγάπησα λιγάκι. Μα σε βαρέθη παπιά. Δεν θέλω να μιλά. Μ' ακούτε και εμένα, καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, την Άννα, τον Γιάννη, όλους. Δεν θυμάμαι τα όνοματά τους, καταλαβαίνετε. Σπύρο, την Κατερίνα, τους συζύγους, τα ξαδέρφια, τους Μποτζανάκηδες, όλους εδώ πέρα συνοδευτήκαμε λίγο τέλος πάντων. Τι πες. Τα νύψη και να τα ξέχασα. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι θα χρησιμοποιήσω ένα σπουδαίο όργανο της μπάντας. Ναι, μπορώ να το πω πλέον. Προσπαθούσα να παίξει το μεσημέρι ο Χρήστος ο αδερφός μου, αλλά δεν τα κατάφερνε. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις. Εντάξει, αλλά θα σου μάθω, Χρήστο, και κιθάρα και καχόν, ό,τι θες, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, το όργανο αυτό είναι το καζού. Είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε όλοι. Είναι πως όταν ήμασταν παιδάκια και πηγαίναμε στο πάρκο εδώ πέρα που έπιζε με τις πάπιες και φόρα δεν είπα δεις παν, έκανε κάτι τέτοιο γι' αυτό. Λοιπόν, ας πούμε, θέλω να πω, να, και θα πει το καζού. Καλό. Σας άρεσε. Καλά, ούτε εγώ ενθουσιάστηκα από την πρώτη φορά, αλλά δεν πειράζει. Πάμε για το κομμάτι. Στο σκοτάδι να τα πεις μη τα φορά.
το πρωί και ένα χάδι. Σπύρο του Καχώνα, έχετε κλάσει.